Αναβρασμός επικρατεί στην Μάνη για την κατασκευή ολικών σταθμών σε ορεινές περιοχές. Συγκεκριμένα, κυριαρχεί ένας ξεσηκωμός στον Δήμο Δυτικής Μάνης, με αρχές, φορείς και πολίτες να συστρατεύονται για να αποτρέψουν την εγκατάσταση. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Κλειδονά, είναι δικηγόρος και μέλος της επιτροπής που έχει δημιουργηθεί ενάντια στο αιωλικό αυτό πάρκο. Να σας καλωσορίσουμε στο δελτίο μας και να δούμε αρχικά, κυρία Κλειδονά, τι προβλέπετε να γίνει εκεί και γιατί έτσι και εσείς δείχνετε την αντίθεσή σας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω την τιμή, όπως είπατε, να είμαι μέλος, μεταξύ άλλων πολύ αξιόλογων συμπολιτών μου, της Επιτροπής με την ονομασία Φαρμανιάτικη Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα βουνά μας από τις ανεμογεννήτριες. Είναι γνωστό ότι επίκειται ένα έργο στην περιοχή της Ανατολικής και της Δυτικής και Ανατολικής Μάνης, εγκατάσταση 37 συνολικά ανεμογεννητριών σε ένα ύψος 150 μέτρων που θα παρτίζουν 3 αιωλικά πάρκα, ισχύς 155,4 ΜΒ. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Και θα αναπτυχθεί, όπως σας είπα, σε εκτάσεις τόσο της Δυτικής όσο και της Ανατολικής Μάνης, σε οροσειρές του Ταϊγέτου, μάλιστα σε περιοχή Natura και σε περιοχή προστατευόμενη και μάλιστα στον Ταϊγέτο που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 8 απάτητων βουνών, σε έναν εμβληματικό θεσμό με τον τίτλο «Απάτητα βουνά», το οποίο σημαίνει «Καθεστώς υψηλής προστασίας». Φορέας αυτού του έργου είναι η εταιρεία Volton, η οποία έχει πάρει άδεια από την ΡΑΕ, από την Εθνική Αρχή Ενέργειας. Ναι. Και παράλληλα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, αυτοί οι πυλώνες υψηλής τάσης θα τοποθετηθούν σε όλο τον ορεινό όγκο του Ταϊγέτου. Θα φτάσουν από τη Μάνη έως την Εστάνη Αρκαδίας, καθώς μάθαμε ότι τρέχει ένα παράλληλο έργο. Οι ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Μάνης θα τοποθετηθούν στα παραδοσιακά χωριά Θαλάμες, Λαγκάδα, Άγιος Νίκονας, Πλάτσα, Νομιτσί, Τιλό και θα είναι ορατές μάλιστα από την παραλιακή Μάνη. Παράλληλα για αυτό το έργο προβλέπεται και οδοποιία 48 χιλιόμετρων καθώς και κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης. Ήδη ο Δήμος και προς τιμή του έχει εκδώσει ψήφισμα που εξέφρασε κάθετα την εναντίωσή του σε αυτό το έργο. Και παράλληλα θα προχωρήσει στην άσκηση ένστασης αντίρρησης εντός της νομίμου προθεσμίας προκειμένου να προσβάλλει αυτή τη μελέτη και να αποτρέψει την εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών. Πάντως βλέπουμε, κύριε Κλειδονά, ότι στη Δυτική Μάνη αυτή τη στιγμή έχετε όλη την ίδια, θα έλεγα, θέση. Δηλαδή και οι αρχές και οι φορείς, οι πολίτες. Υπάρχει μεγάλος ξεσηκωμός. Έχουμε πολλές κινητοποιήσεις. Υπάρχει επίσης μια άλλη πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί με τον τίτλο Save Money's Mountains, οι οποίοι μαζεύουν υπογραφές και από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχουν μαζέψει πάνω από 4.000. Έχουμε μαζί μας όλους τους τοπικούς φορείς, τις τοπικές κοινότητες, έχουμε όλους τους πολίτες, έχουμε ντόπιους και ξένους επισκέπτες, οι οποίοι όλοι μαζί θα συμπορευτούν στον αγώνα μας. Δεν έχουμε πρόθεση να σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να προστατεύσουμε το Ταϊγέτο, πρέπει να προστατεύσουμε τη Μάνη. Η Μάνη έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες σε παράδοση περιοχές της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, όπως ξέρουμε ότι ο Ταϊγέτος, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσμενείς επιπτώσεις των ανεμογεννητριών. Είναι γνωστές από τους επιστήμονες, έχουν επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, υποβαθμίζουν τους παραδοσιακούς οικισμούς, καταστρέφουν τα δάση, αυξάνουν τη θερμοκρασία με αποτέλεσμα να έχουμε πυροδότηση πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα έχουμε υποβάθμιση της περιοχής, του τουρισμού, καθώς πολλοί κόσμος δεν θα έρχεται. Προκαλούν οι ανεμογεννήτριες οπτική και ηχητική ρήπανση. Ποιος θέλει άλλωστε να τις βλέπει? Είναι γνωστό ότι οι ανεμογεννήτριες γίνονται ορατές από 40 χιλιόμετρα. Εσείς όπως μας είπατε ξεκάθαρα, θα συνεχίσετε λοιπόν τις κινητοποίησεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Είναι γνωστές οι επιπτώσεις όχι μόνο στη ζωή μας, στο φυσικό περιβάλλον, στα πουλιά, σε αυτά που διαβιούν μόνοι μας και σε αυτά που μεταναστεύουν, σε όλα. Είναι γνωστές και οι επιπτώσεις στην υγεία μας.
Δηλαδή πρέπει όλος ο κόσμος να συνδράμει το έργο μας, να μπορέσουμε να αποφύγουμε την εγκατάσταση αυτή των ανεμογεννητριών και η κυβέρνηση τέλος πάντων και οι ηθήνοντες ας ψάξουν να βρουν άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν έχουν αυτές τις δυσάρεστες επιπτώσεις στη ζωή μας. Και είναι, σε τοπικό είναι και σαφές αυτό που λέτε και αντιλαμβανόμαστε έτσι και την ένταση, την κραυγή αγωνίας αυτή τη στιγμή που Είναι μικρό το όφελος που λένε για δίθεν μείωση της τιμής του ρεύματος και τα λοιπά, η ανέβρεση θέσεων εργασίας. Το μεγαλύτερο υλικό πάρκο του κόσμου έχει 3 υπαλλήλους. Επίσης θέλω να πω ότι η καταστροφή θα είναι ανεπανόρθωτη για τη Μάνη. Η Μάνη είναι γνωστή, είναι η αδούλωτη και ανυπότακτη Μάνη. Δεν είναι αυτή που πρωτοστάτησε τη 17η Μαρτίου το 1821 στην κήρυξη της Επανάστασης. Και σταδιακά από αυτήν ελευθερώθηκε όλη η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Αντιλαμβανόμαστε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ξαναλέμε, είναι μια κοινή θέση και αρχών και φορέων. Όλοι μαζί, στην περιοχή της Δυτικής Μάνης. Είναι όλος ο κόσμος. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα. Για την έγκλημα σε όλους τους αγώνες που έχουμε κάνει για την αναβάθμιση του τόπου μας. Κυρία Κλειδονά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.